Επίσκεψη πραγματοποίησε η Λαϊκή Επιτροπή Ξάνθης και ο Γιώργος Κολάρος στο Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης με σκοπό να συμπαρασταθεί με οποιοδήποτε τρόπο στους εργαζόμενους που από τον Νοέμβριο του 2014 θα κλείσουν ένα χρόνο απλήρωτης εργασίας. Είχαμε καθησυχαστεί κατά κάποιο τρόπο με την προοπτική ότι από 1η Γενάρη του 2015 το Ψυχολογικό Κέντρο θα είναι ένας φορέας που θα ανήκει στο ευρύτερο δημόσιο χώρο και είναι αλήθεια αυτό. Και το είχαμε χαιρετήσει έτσι κι αλλιώς όταν είχε πρώτο έρθει στην επιφάνεια σαν είδηση ότι θα λύσει σε έναν βαθμό κάποια από τα ζητήματα. Η συζήτηση που κάναμε σήμερα, η αφορμή ήταν κυρίως ότι οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Και ξέρετε, έχουν γίνει δύο ερωτήσεις από το Κομμουνιστικό Κόμμα στη Βουλή. Έχει κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ ερώτηση παλαιότερα. Έχουν γίνει και επεβάσεις από τους τοπικούς βουλευτές, είναι η αλήθεια, και από τους τρεις. Εμείς δεν μεμψημυρούμε για οτιδήποτε και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ότι θα είναι κάπου στο δημόσιο οφείλεται και στις παρεμβάσεις εδώ των τοπικών βουλευτών. Όμως είναι πάρα πολύ ο καιρός που οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι. Η πρώτη μας επίσκεψη είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2013. Είχαν ήδη κάποιο καιρό απλήρωτοι. Σκέφτονταν ότι μην κάτσουμε και δεύτερο μήνα. Και ήδη έχουν συμπληρώσει τον Νοέμβριο, συμπληρώνουν ένα χρόνο ακριβώς. Το ζήτημα είναι ότι το ξέρουμε κι εμείς, δηλαδή, ότι οικονομικά περιμένουν την πρώτη δόση του πρώτου εξαμήνου για το 2014. Προφανώς κάποια στιγμή θα έρθει η δεύτερη, πολύ αργότερα. Και με αυτή να μπορέσουν να καλύψουν κάποια από τα μεροκάματα που έχουν κάνει οι ήδη λιγοστοί εργαζόμενοι, που η αλήθεια δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και ανακατεμένα. Δηλαδή, κανένας δεν είναι η διευθύντρια, για παράδειγμα, μπορεί να, από ό,τι καταλαβαίνω, την έχω δει κιόλας, να γίνει συνοδός το μεσημέρι σε αυτοκίνητο γιατί κάποιος έχει άδεια ή δεν είναι καλά εκείνη την ημέρα. Και επομένως όλος αυτός ο κόσμος παραμένει απλήρωτος και αν δεν υπάρχει και δεύτερο μεροκάματο στα σπίτια, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Θελήσαμε να βρούμε κάποια διέξοδο, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς, όποιες μικρές δυνάμεις μπορούμε να διαθέσουμε. Σκεφτήκαμε να κάνουμε και μια επίσκεψη στον πρόεδρο του Ιδρύματος, που είναι ο Μητροπολίτης και έχει μεγάλο και αυτός ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω ότι το έχει παρατήσει. Και να δούμε πώς θα μπορέσουμε, βάζοντας όσο κάρβουνο γίνεται στη μηχανή, να κινηθεί λίγο πιο γρήγορα, να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, γιατί σας λέω και πάλι είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα για κάθε άνθρωπο που δουλεύει. Παράλληλα, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, εκφράστηκε από την πλευρά της διεύθυνσης του ψυχολογικού κέντρου αλλά και των εργαζομένων η ανησυχία για το μεγάλο ποσό φόρου ένφια που καλείται να πληρώσει το ψυχολογικό κέντρο και αγγίζει τα 9.000 περίπου ευρώ. Ο κύριος Κολάρος από την πλευρά του τόνισε ότι το θέμα αυτό είναι μεγάλο και ότι πρέπει οι φορείς με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να βοηθήσουν στην εξέλιξη αυτή.